Βρισκόμαστε στο Μπούρτζι, στο μέρος στο οποίο έλαβε τέλος το διήμερο πιστοποιημένο σεμινάριο από το ΚΑΡΠ. Κύριε Τζούμα, πώς εξελίχθηκε? Θεωρώ ότι είχε την αναμενόμενη συμμετοχή. Οι 25 συμπολίτες μας από τη Σιάθο πιστοποιήθηκαν πάνω στην καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση με τη χρήση απεινιδωτή, αυτόματο απεινιδωτή. Ήρθαν τα παιδιά, εκπαιδευτήκαν σε όλη τη διαδικασία, δηλαδή την αναγνώριση, το τι πρέπει να κάνουν, πώς πρέπει να μιλήσουν στο ΕΚΑΒ και πώς χρησιμοποιείται ο απεινιδωτής. Και θεωρώ ότι ήταν ένα πολύ επικοδοκιμητικό Σαββατοκύριακο για όσους συμμετείχαν στο σεμινάριο αυτό. Κοντά μας έχουμε επίσης και τον κύριο Κυπριώτη. Καλησπέρα λοιπόν και από μένα. Σπύρος Κυπριώτης, όπως είπες και πριν. Ένα από τα παιδιά που είμαστε υπεύθυνοι για τα προγράμματα, τα πιστοποιημένα από το Υπουργό Σχολείου Αναζωογόνησης στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, χρήση αυτό με το εξωτερικό απεινιδωτή. Στη ιδιότητά μου είμαι διασώστης πλήρωμα ασθενοφόρου τα τελευταία 15 χρόνια. Μέσα αυτή την ιδιότητα είδαμε ότι υπάρχει ένα πολύ σοβαρό και μεγάλο κενό όσον αφορά την καρδιακή ανακοπή. Ο χρόνος ανταπόκρισης του εκάστοτε ΚΑΒ διεθνώς ευρωπαϊκά είναι 8 λεπτά. Αυτό το κοινό λοιπόν, όπως είπε ο Υπουργός Σχολείου Αναζωογόνησης, το καλύβουν οι πρώτοι ανταποκριτές. Έτσι λοιπόν σήμερα εδώ στην πόλη σας, στη Σκιάθο, τη φιλόξενη, δημιουργήσαμε ένα διήμερο με την πολύτιμη βοήθεια της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης και την ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση για τη διαδικασία αυτή. Μέσα λοιπόν αυτή τη διαδικασία 25 ικανότατοι ανανύπτες, πιστοποιημένοι πλέον, είναι στην πόλη σας που μπορούν να προσφέρουν πρώτες βοήθειες, να κάνουν αναγνώριση, αντιμετώπιση και ενός συστήματος που καταραίει μπρος τους. Μαθαίνω ότι μπαίνουν μηχανήματα στην περιοχή εδώ. Είμαι πολύ ευχαριστημένος γιατί είναι το ΠΑΝ. Είναι η λύση. Ο συνδυασμός ανανυπτών με μηχανήματα σε δημόσιους χώρους είναι η λύση στην καρδιακή ανακοπή. Άρα θα δείτε ανθρώπους να σώζονται μέσα αυτή τη δικασία. Και καλά κάνετε, ευχαριστώ και εσάς για την προβολή που κάνετε σε αυτή την προσπάθεια των παιδιών και τη δικιά μας εδώ, της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης. Μέσα από το βήμα που δίνετε, να πω ότι πρέπει όλοι οι δημόσιοι αρχοί, όσοι ασχολούνται με τη δικασία, με τα κοινά, να πιέσουν προς τη δικασία να μπουν πιο πολλά μηχανήματα εδώ. Είναι τουριστική περιοχή. Να πιστοποιηθούν πιο πολλοί άνθρωποι και δε επαγγελματίες πάνω στην καρδιακή αναζωογόνηση. Έτσι θα σωθούν ανθρώπινες ζωές. Έτσι θα μπορέσουμε να μειώσουμε, να αυξήσουμε μάλλον το προσδόκιμο επιβίωσης σε εξωνοσοκομειακή καρδιακή ανακοπή. Αυτή είναι η δικιά μου ευχή. Και κλείνοντας, ευχαριστώ πάλι την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης για την πρόσκληση και τονίζω ότι 25 ικανότατοι ανανύπτες πιστοποιημένοι είναι στην πόλη σας. Πιστεύετε ότι είναι σημαντικό να πραγματοποιούνται τέτοια πιστοποιημένα σεμινάρια στον τόπο μας, πόσο μάλλον τώρα που αρχίζει η τουριστική περίοδος? Φυσικά και είναι σημαντικό. Θεωρώ ότι ο κόσμος πρέπει να εκπαιδεύεται και πάνω απ' όλα στις πρώτες βοήθειες. Γιατί υπάρχει αυτό το κενό που επισήμανε και ο Σπύρος, ότι πρέπει όλοι να είμαστε έτοιμοι όταν χρειαστεί κάποιος συμπολίτης μας να βοηθήσουμε.